Έπειτα από ένα θαυμάσιο παιχνίδι και μια εξαιρετική εμφάνιση, ο Πανιώνιος ενίκησε στο στάδιο Καραϊσκάκη την ισπανική ομάδα Ατλέτικο και προεκρίθη για το δεύτερο γύρο του κυπέλου UEFA. 15.000 θεατές, παρά το απρόοπτο κρύο, απεθέωσαν τον Πανιώνιο που ηγονίστη αποφασισμένος να κατακτήσει την πρόκληση. Οι Ισπανοί άρχισαν το παιχνίδι τους επιθετικά, αλλά οι Έλληνες παίκτες ανέκτησαν γρήγορα την πρωτοβουλία και υποχρέωσαν τους αντιπάλους τους σε συνεχή άμυνα. Η υπεροχή του Πανιωνίου εκαρποφόρησε στο 8ο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου, οπότε οι Ισπανοί υπέπεσαν σε πέναλτι που ο Θανάσης Σιντζόγλου με θαυμάσιο χτύπημα μετέτρεψε σε τέρμα υπέρ του Πανιωνίου. Μετά το 1-0, οι Ισπανοί προσπάθησαν να ανακτήσουν την πρωτοβουλία για να ισοφαρίσουν, αλλά δεν το κατόρθωσαν διότι οι παίκτες του Πανιωνίου συνέχισαν τις επιθέσεις των. Έτσι, όταν ο διαιτητής εσφύριξε τη λήξη του αγώνος, ο Πανιώνιος είχε κερδίσει με 1-0 και εξισφάλισε την πρόκληση.